Μαλώνω με σιλέσιον φάβας, τα νύχια πατώ. Και πώς μαλώνεις, εντάξει. Τα αδέρφια δεν καλά να είναι μαλωμένα. Όχι. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να μαλώσουν αδέρφια, ξαδέρφια, σιωμφάδες, γαμπρίμπα, τζανάκια. Α, για τα κληρονομικά, παιδιά. Τι κακό είναι αυτό. Αυκρούμε πολλές φορές που δεν μιλούνται και δεν μ' αρέσει δίπ. Για τα κληρονομικά, ρε, για ένα στρέμα χωράφ, για ένα στρέμα οικόπεδο ή για τον ψώ το σπίτι. Μαλώσω με τον αδερφό μαρα. Εντάξει, και τις βλέπεις, ας πούμε, ειδικά αν είναι κανένας πλούσιος θείος, καμιά πλούσια γιαγιά, κατά τα τελευταία, όχι όλη ζωή. Εντάξει, κατά τη τελευταία που λες, όλοι πέφτουν να παναθιώτ, να τον φλάξω, να τον φροντίσω, τον φτιάσουν τσάι, τον ταΐσουν, να τον αλλάζουν, δεν τον αλλάζουν, βάζουν αρνούς, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, φτιάντα, ότι τον φροντίζουν. Και όταν ο Θεός τους χωρέσει, ρε παιδί μου, να πληρέσεις πολλές και τα μαύρα και δώστο να κλαίν, να κλαίν, η δόλιος η θιός, καημένη η γιαγιά, τι έπαθε παππούς και έτσι που λες όλη την κυρία, δώστο που λες να κλαίν, μακριά από εδώ τώρα τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω. Σαν διαβαστεί όμως η Κοινή Διαθήκη, και δεν τις γράφει που λες τον καθένα αυτά που γύρβαν, όχι αυτά που τσάξιζε, αυτά που γύρβαν. Το στολίζουν για τα καλά του μακαρίτη, τη μακαρίτσα. Εντάξει, δεν λέω για να την και αδικείς. Γιατί σου λέει εγώ τρέχω σε άλλον θα το γράψει. Ή εσύ έδωκες παραπάνω, εγώ θα τα καρποθώ. Αλλά και γίνονται και χαζαμάρες, όχι μόνο αδικείς, γίνονται και χαζαμάρες. Γιατί σου λέει, πεθαίνει ρε παιδί μου ένας τρανός, σαν εκείνο που δεν ξέρουν και πως τον ήλιγαν με τα μαύρα τα γυαλιά και τα άσπρα τα μαλλιά που ήταν πάμπλωτος και τα γράψεις του γατίτ. Σαν τι χαζαμάρα να είχε άνθρωπος ρε παιδιά. Είναι πλούσιοι που δεν είναι που να τα φύγουν και να τα γράφουν στο γατίτ. Έλλειος δηλαδή, δεν έχει το χέρι οικογένειες, δεν έχει ιδρύματα, δεν έχει ορφανοτροφία, σχολεία, γεροκομεία. Να τα γράψουν, τα γράψει το γατίτ γιατί τα αγαπούσε πολύ. Τώρα δεν είναι οι χαζαμάρες αυτές. Κι αν είναι πλούσιοι φτιάχνουν τέτοια χαζά. Γιατί σου λέει έπιασε μια φορά φωτιά και ένας πλούσιος, όχι κληρονομιά, λέμε τώρα. Έπιασε φωτιά που λες, κάει και κόσμος. Να τώρα σαν τον Αμαζόνιο ρε παιδί μου που καίγεται. Κάει και σου λέει, ξυκληρίσχε Αμαζόνιος. Και βγήκε που λες μια πλούσια και έδωκε 100 εκατομμύρια δολάρια, 100.000, δεν ξέρω κι εγώ τώρα πώς. Τα μητρούν για τις φιλοζωικές. Εδώ καταστράφηκε κόσμος, κάηκαν σπίτια, κάηκαν σχολιά, εκκλησίες, απόκανε οι άνθρωποι χωρίς σκηπή, χωρίς φαΐ, χωρίς ένα ρούχο να ντυθούν και σήμερα γράφεις φιλοζωικές. Εντάξει, δεν λέω και τα ζώα να τα φλάγουμε, μα όχι παραπάνω παιδιά τους ανθρώπους. Έλλειος δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Λίγο να έχουμε λογική κυσίνης. Εντάξει, κληρονομιές να πάνε εκεί που πρέπει. Αλλά όχι να μαλώνουμε και για τα αυτά, μόνο τους τρανούς λίγο βάρμα στα αυτιά, να ξέρουν που τα αφήνουν. Έλλειος!